Καταστρατήγηση της λαϊκής ετοιμιγορίας συνιστά η κατάργηση των πλειοψηφιών στα δημοτικά συμβούλια, τόνισε ο πρώην δήμαρχος Ηρακλείου και επικεφαλής της παράταξης Ηράκλειο 375 Γιάννης Κουράκης, μιλώντας στον 984 για τις αλλαγές που προωθεί η κυβέρνηση, ώστε να διευκολύνει τις συμπράξεις παρατάξεων, δίνοντας σε βασικά όργανα της τοπικής αυτοδιοίκησης την πλειοψηφία. Ποιο συνταγματολόγο, και αν ρωτήσετε, όποιο άνθρωπο με τον κοινό νου και αν ρωτήσετε, το παιχνίδι δεν μπορεί να παιχθεί στην παράταση. Δεν γίνονται εκλογές στην παράταση. Ο λαός έχει νικήσει, έχει τοποθετηθεί, έχει μπει σε συγκεκριμένα πράγματα και έχει δώσει εντολή για σύνθεση και συνεργασία. Ως εκ τούτου, ακούω και συναδέλφους, είτε δημάρχους, είτε επικεφαλής, είτε δημάρχους, να λένε θέλω να κυβερνήσω. Πώς να κυβερνήσεις? Το ήξερες το σύστημα. Πήγε σε αυτό το σύστημα. Με την απλή λογική. Ήξερες ότι πρέπει να κάνεις σύνθεση. Τώρα πώς απαιτούν κάποιοι με έναν τρόπο ανορθόδοξο να λειτουργήσουν ως πλειοψηφίες ενώ είναι μειοψηφίες. Σήμερα ο Υπουργός Εσωτερικών Παναγιώτης Θεοδωρικάκος παρουσίασε τις προτεραιότητες στον τομέα ευθύνης του, ανακοινώνοντας την κατάργηση της απλής αναλογικής στους Δήμους και τις περιφέρειες. Ανακοίνωσε επίσης ότι θα υπάρξει νομοθετική παρέμβαση, η οποία δίνει λύση σε όσα προβλήματα μπορούν να λυθούν. Το χώρο της αυτοδιοίκησης, στα 2/3 των Δήμων και σε 7 περιφέρειες της χώρας, οι εκλεγμένοι Δήμαρχοι και οι εκλεγμένοι Περιφερειάρχες δεν έχουν πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο και στα όργανα διοίκησης, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να κυβερνήσουν και να μην μπορούν να λάβουν αποφάσεις. Σε λίγες μέρες αντιμετωπίζουμε δραστικά αυτό το πρόβλημα με νομοθετική παρέμβαση, η οποία δίνει λύση σε όσα προβλήματα βέβαια μπορούμε να λύσουμε, διευκολύνοντας τις συνεργασίες και τις συμπράξεις παρατάξεων και δίνοντας τα βασικά όργανα διοίκησης του Δήμου και της Περιφέρειας την πλειοψηφία στην παράταξη του Δημάρχου και του Περιφερειάρχη. Καταρχήν είναι λάθος αυτό που λέτε. Για αν υπάρχει ή δεν υπάρχει κυβερνησιμότητα, θα το δούμε μόλις αναλάβουν οι νέες δημοτικές αρχές που πρέπει να κάνουν τη σύνθεση, μια και ο λαός δεν τους έδωσε την πλειοψηφία για να μπορέσουν να διοικήσουν από μόνοι τους. Δηλαδή την πλειοψηφία το 50-1. Στο θέμα παρενέβη και ο βουλευτής και τομεάρχης πλέον εσωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Πύρτζης. Ο Υπουργός Εσωτερικών, ο κ. Θεοδωρικάκος, συμπαθέστατος, χαρακτήρισε ως μέγιστο πρόβλημα την απλή αναλογική στους Δήμους ως χάος. Πότε δοκιμάστηκε? Το Σεπτέμβριο ξεκινούν οι άνθρωποι να λειτουργούν με αυτό το σύστημα. Και αυτό είναι το πρόβλημα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Δεν αποτελεί προσβολή στη θέληση του ελληνικού λαού στις δημοτικές εκλογές αυτή η τοποθέτηση? Δεν είναι όριμη, δεν είναι υπεύθυνοι οι εκλεγμένοι από το λαό δημοτικοί σύμβουλοι για να αποφασίσουν για το Δήμο τους? Είναι άλλο η βελτίωση των διαδικασιών, 2 λεπτά θέλω κύριε Πρόεδρε, και άλλο η καταστρατήγηση της δημοκρατικής έκφρασης του ελληνικού λαού. Ο κύριος Κουράκης τόνισε ότι είναι προφανές πως επιδιώκεται η εκ των υστέρων ενίσχυση των αρμοδιοτήτων των δημάρχων και η αποδυνάμωση των δημοτικών συμβουλίων. Μάλιστα, το άρθρο 4 της πρότασης μετατρέπει την Οικονομική Επιτροπή σε υπερόργανο που μπορεί να αγνοεί τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Ας πάρω το παράδειγμα του Ηρακλείου, δεν πάω μακριά. Είναι 49 δημοτικοί σύμβουλοι μαζί με το Δήμαρχο 50, 49. Οι 18 δημοτικοί σύμβουλοι ανήκουν στην πρώτη παράταξη που είναι η δική σας. Ναι. Η παράταξη του επανεκλεγέντα δημάρχου είναι έπεται με 12. Ναι. Με βάση αυτό που είπε ο Υπουργός Εσωτερικών, θα δώσει τη δυνατότητα, η ρυθμίση μένει να το δούμε, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ηρακλείου να παίρνει τις κυρίαρχες αποφάσεις. Δηλαδή οι 12 να κάνουν κουμάντο, να το πω έτσι απλά να το καταλάβει ο λαός, τους 30, τους 37.